Σε 45 χρόνια κάθυρξη για βιασμό ανηλίκων καταδικάστηκε γνωστό δικηγόρο, το οποίο όμω το όνομα δεν το δημοσιεύουν. Γιατί δεν το δημοσιεύουν, αφού έχει καταδικαστεί. Σε αυτέ τι περιπτώσει το όνομα δημοσιεύεται για να αποκαλυφθεί αν υπάρχουν και άλλα θύματα. Υπάρχει μήπω κάποια αιτία για αυτή τη μεροληπτική προστασία. Μέχρι τώρα υπάρχουν μόνο οι διαδόσει ότι πρόκειται για ένα πολύ γνωστό δικηγόρο τη Αθήνα, ο οποίο καταδικάστηκε σε 45 χρόνια κάθριξη χωρί αναστολή από το Μικτόρκο το Δικαστήριο Αθηνών για τον κατεξακολούθηση βιασμό δύο ανήλικων αδερφών. Τα ανήλικα αδέρφια ήταν ηλικία σε 9 και 11 ετών κατά τη χρονική περίοδο που διέπρατε το έγκλημα. Ένα από τα πολλά θύματα του ήταν η Αρετή Παλιού, η γνωστή συγγραφέα. Ο 64χρονος δικηγόρος καταδικάστηκε επίσης για κατάχρηση σε ασέλγια ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει τα 12 έτη, αλλά και για παιδική πορνογραφία, και πήρε το δρόμο για τη φυλακή την Παρασκευή. Ο 64χρονος από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε τις αποδιδόμενες σε βάρος του κατηγορίες, ισχυριζόμενος ότι πρόκειται για πλεκτάνη με σκοπό να του αποσπάσουν χρήματα οι γονείς των παιδιών. Παρά τους ισχυρισμούς του μετά από σχεδόν 25 συνεδριάσεις, ο δικηγόρος δεν έπεισε δικαστές και νόρκους, οι οποίοι τον καταδίκασαν ομόφωνα. Στο άκουσμα της απόφασης, ο ίδιος ζήτησε από το δικαστήριο να του χορηγηθεί αναστολή, έτοιμα το οποίο απορρίφθηκε. Ο 64χρονος θα βρεθεί ξανά στο εδόλιο στις 13 Μαΐου για τη συνέχιση της εκδίκασης της υπόθεσης της αρετής παλιού.